συγχωρέστε με, αλλά ακολουθεί ένα βίντεο το οποίο είναι με πολύ αγάπη φτιαγμένο, με πολύ καλοσύνη, με πάρα πολλές καλές προθέσεις. Το γνωρίζω ότι δεν μου ζητήσατε τη γνώμη σας, συγχωρέστε με, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να σας την πω. Μέσα μου υπάρχουν τόσες πολλές απόψεις. Έχω απόψεις για τα πάντα. Έχω απόψεις για αυτά που γνωρίζω καλά, για αυτά που γνωρίζω λίγο, για αυτά που δεν γνωρίζω καθόλου και για αυτά που γνωρίζουν οι άλλοι, αλλά δεν γνωρίζω εγώ. Αλλά έχω άποψη, συγχωρέστε με, αλλά πρέπει να σας την πω. Πρέπει να σας υποβάλω και να σας επιβάλλω την αποψάρα μου, γιατί εγώ ξέρω. Γιατί εγώ είμαι καλύτερος από εσάς. Δεν πάει εσείς να είστε ειδικοί στον τομέα που μιλάτε. Δεν πάει εσείς να έχετε κάνει πάρα πολλή δουλειά για να δημιουργήσετε ένα έργο. Συγχωρέστε με, αλλά εγώ δικαιούμαι. Δικαιούμαι, είμαι δικαιωματιστής, δεν καταλαβαίνετε. Εγώ δικαιούμαι να γράψω κάτω από το βίντεο σας ό,τι μπουρδολογία μου έρθει στο μυαλό. Δικαιούμαι να ακυρώσω το έργο σας, την προσπάθεια σας, τη δουλειά σας, με μία μόνο κοντιλιά να τη σβήσω, επειδή είμαι, ξέρετε τι είμαι, είμαι μία ναρκισάρα με αίσθηση δικαιωματισμού. Συγχωρέστε με, αλλά όλα τα emojis που ζωγράφισε η Λίτσα Βεντζιλέου έχουν πάνω μου εφαρμογή. Συγχωρέστε με, αλλά με πολύ αγάπη το λέω και έτσι. Δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, αλλά είστε χαζοί. Συγχωρέστε με, αλλά εγώ είμαι έξυπνος, είμαι έξυπνη. Συγχωρέστε με, αλλά εγώ τα ξέρω όλα. Συγχωρέστε με, αλλά εγώ δικαιούμαι να πηγαίνω όπου θέλω, να λέω ό,τι θέλω και να κάνω τον έξυπνο. Ξέρετε γιατί? Επειδή είμαι πανέξυπνος. Επειδή είμαι πανέξυπνη. Επειδή σαν εμένα δεν έχει δει άλλον το σύμπαν. Συγχωρέστε με, αλλά εγώ θα έρθω σπίτι σας απρόσκλητος. Θα χτυπήσω την πόρτα σας και θα σας ρωτήσω γιατί δεν μαντρεύτηκες ακόμη εσύ. Θα σας πω γιατί δεν έκανες παιδιά ή γιατί έκανες παιδιά. Θα σας πω γιατί κάθεσαι στο σπίτι και δεν πας να δουλέψεις και κοιτάζεις τα παιδιά. Και άμα κοιτάζεις τα παιδιά, θα σου πω γιατί κοιτάζεις τα παιδιά και δεν πας να δουλέψεις. Συγχωρέστε με, αλλά εγώ ξέρω. Είμαι η μέση Ελληνίδα Κάρεν ή ο μέσος Ελληνίδος Κάρεν. Εγώ ξέρω. Δεν καταλαβαίνετε, εγώ έχω θέμα. Εγώ έχω θέμα γιατί πάω σε ένα κανάλι ψυχοεκπαιδευτικό και κάθε φορά που φτιάχνω ένα προφίλ και πάω κάτω από τα βίντεο να γράψω εξυπνάδες, κουτουράδες, χαζομάρες, ό,τι μου κατέβει. Εγώ ξέρω ότι είναι εξυπνάδες που γράφω. Ξέρω ότι γράφω διαμάντια, πραγματικά διαμάντια. Έρχεται αυτή που έχει το κανάλι και δεν τη συγχωρώ. Ζητώ από εσάς να με συγχωρέσετε, αλλά εγώ δεν τη συγχωρώ γιατί βάζει σε απόκρυψη τα σχόλιά μου. Ποια τα σχόλιά μου! Τον κόπο μου, ξέρετε πόσο κόπο έχω καταβάλει για να γράψω ένα σχόλιο κακιασμένο το οποίο να φαίνεται ευγενικά καλογραμμένο. Και αυτή να μην τη χαρακτηρίσω, όχι τη χαρακτηρίζω, είναι ναρκισάρα. Ναι, ναι, και πού ξανακούστηκε να κάνω βίντεο για τους ναρκισούς ή ναρκισάρες, είναι ναρκισάρα, ναι, 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 είναι ναρκισάρα. Και εγώ το ξέρω, γιατί εγώ τα ξέρω όλα. Δεν είμαι η Λόλα, αλλά τα ξέρω όλα. Και με πνίγει το δίκιο μου. Με βάζει σε απόκρυψη. Κάθε φορά που φτιάχνω ένα καινούριο προφίλ, όσο πολύ και αν προσπαθήσω να γράψω με τον ευγενέστατο τρόπο αυτό που θέλω να πω, έρχεται αυτή η ναρκισάρα και με βάζει σε απόκρυψη. Αν είναι δυνατόν στο κανάλι της, με βάζει σε απόκρυψη. Και εγώ μετά τρέχω και πάω σε άλλα κανάλια, ξένα, και την κατηγορώ. Και έρχονται εκεί τα τσιράκια της. Ναι, ναι. Έχει άρρωστους που την τρέχουν ξοπίσω. Και μου λένε γιατί την κατηγορείς, μα δεν καταλαβαίνω ότι με πνίγει το δίκιο μου, γιατί εγώ τα ξέρω όλα. Αν και δεν είμαι η Λόλα, γιατί εγώ είμαι σοφή, είμαι σοφός και γιατί εγώ δικαιούμαι, ναι δικαιούμαι. Δικαιούμαι να σας μάθω πώς να ζείτε τη ζωή σας, καταλάβετε. Και δικαιούμαι να σας κουνάω το δάχτυλο. Δικαιούμαι. Συγγνώμη που θα σας το πω με πολύ αγάπη το λέω, αλλά δικαιούμαι να σας τρελαίνω. Δικαιούμαι να σας κάνω gaslighting, να σας κουνάω το δάχτυλο και εσείς να μην λέτε τίποτα. Και άμα εσείς με βάλετε στη θέση μου, ξέρετε που είναι η θέση μου. Εμένα η θέση μου είναι πάνω σε ένα ψηλό θρόνο, στην κορυφή των πιο ψηλών βουνών. Ναι,
Εγώ τα ξέρω όλα, είπαμε. Εγώ ξέρω καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους. Εγώ έχω άποψη. Έχω άποψη και η άποψη μου δεν πρέπει να φημώνεται, για να μην αρχίσω να μιλάω τώρα για την ελευθερία του λόγου. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι δικτατορία. Είναι δικτατορία να μην δικαιούμαι εγώ να πάω σε ένα κανάλι που έχει κάποιος άλλος άνθρωπος, δημόσιο κανάλι, και να γράψω ότι η κακία μου βγει από το μυαλό, ότι μου βγει από το στόμα, να κάνω εμετό τα αποθυμένα μου και να μου σβήνουν τα σχόλια. Κύριε Λέισον, θα ψάξω να βρω. Έχω ακούσει ότι υπάρχει στο Facebook ένα group που μπαίνουν μέσα αυτοί που τους έχει διαγράψει αυτοί. Θα πάω να γίνω μέλος. Άκουσα ότι είναι 4, θα γίνουμε 5. Ναι, θα γίνουμε 5. Και θα την κράζουμε εκεί μέσα μόνοι μας. Αλλά δεν έχει πλάκα να την κράζουμε μόνοι μας. Θέλουμε να τα βλέπει. Έτσι, για να τις μπαίνουμε, έτσι, να την πικάρουμε. Μας ενοχλεί αυτή η γυναίκα. Τι δεν καταλαβαίνετε? Δεν αντέχουμε άλλο να κάνει συνέχεια βίντεο για τους ναρκισσούς. Γιατί κάνει βίντεο για τους ναρκισσούς? Γιατί? Ποιος της έδωσε τέτοιο δικαίωμα? Εμείς έχουμε δικαίωμα να κάνουμε τι θέλουμε. Εμείς έχουμε δικαίωμα να συμπεριφερόμαστε όπως θέλουμε. Εμείς έχουμε δικαίωμα να κάνουμε ό,τι μας καπνίσει και κανείς να μην μας λέει τίποτα. Και κυρίως κανείς να μην ξυπνάει τα θύματα μας. Με ποιο δικαίωμα αυτή η τσούρα έρχεται και ξυπνάει τα θύματα μας? Με ποιο δικαίωμα? Και θα μηχανευτούμε, θα σοφιστούμε ότι φανταστείς. Θα ψάξουμε να βρούμε σκελετούς σε ντουλάπια. Τι και δεν υπάρχουν αυτοί οι σκελετοί. Τι και αν είναι παραποίηση της πραγματικότητος. Τι και αν επιδιδόμαστε σε μια εκστρατεία της φήμησης. Εμείς ξέρουμε. Γιατί είμαστε δικημένοι από αυτήν τη γυναίκα. Κύριε Λέισον, πού βρέθηκε η γυναίκα αυτή? Και από ό,τι ακούμε, από αυτά που λέει η ίδια δηλαδή, έχει γεννηθεί σε μια οικογένεια που τα ξέρανε οι άνθρωποι. Τα ξέρανε. Τα ξέρανε και αυτοί όλα. Και αυτή τους προσβέλνει. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Προσβέλνει τους γονείς που τη γέννησαν. Και έχει το θράσος να κάνει βίντεο και να λέει ότι είναι no contact με τους γονείς της. Πω, είναι απίστευτο. Αν είχα εγώ ένα τέτοιο παιδί, να γεννήσω εγώ ένα παιδί, να το μεγαλώσω όπως θέλω. Ξέρετε πόσο χρόνο, χρήμα και ενέργεια ξόδεψαν οι κακόμοιροι γονείς της για να τη μεγαλώσουν όπως θέλουν? Και να τους βγει στραβή, ρε παιδί μου. Και να τους χαλάει την πιάτσα. Και όχι μόνο στους γονείς της χαλάει την πιάτσα, και σε εμάς χαλάει την πιάτσα. Ζούμε ένα δράμα. Και θα μας πει τριονικούς μετά. Ναι, γιατί το έχει μάθει και αυτό τώρα. Το έχει μάθει να λέει για τους ιστριονικούς και έχει μάθει κάτι λέξεις και τις λέει και στα αγγλικά και έχει ξεχάσει ότι είμαστε Έλληνες! Έλληνες! Γιατί οι Έλληνες είναι ανώτεροι όλων! Ναι, δεν μας νοιάζει εμάς τι έγραφε ο Φρόμ για κοινωνικό ναρκισισμό. Αυτά είναι μπούρδες! Τα λέει τώρα αυτή, τα έλεγε ο Φρόμ πριν 60 χρόνια, τα λέει η άλλη Ινδή. Η άλλη Ινδή της Αμερικής δεν τρέπεται τα μούτρα της, αυτήν την βάσουλα, πώς τη λένε, και την ακολουθάει 1 εκατομμύριο κόσμος, 1,5, πώς την ακολουθούν. Μπορώ. Τα καιρούς φτάσαμε, λέμε στην Κύπρο. Σε τι καιρούς έχουμε φτάσει? Τα πράγματα είναι τρομερά. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι πρέπει να παρακολουθούμε το κανάλι της. Πρέπει να το παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά. Να ακούμε τι λέει και να προσπαθούμε να βρούμε μία λέξη, μία λεξούλα, ένα κόμμα, μία ανωτελεία, κάτι για να την κάνουμε expose. Πρέπει να γίνει exposed η γυναίκα αυτή. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα όμως, ότι τα λέει όλα για τον εαυτό της. Δεν ντρέπεται τίποτα καθόλου, λέει τα λάθη της. Πού ξανακούστηκε άνθρωπος να λέει τα λάθη του και να τα λέει δημοσίως? Και εκείνος ο άλλος που βρήκε τώρα, που κάθεται και την επικροτεί και λέει αυτή αστεία και αυτός γελάει. Αυτός εκεί πέρα πες δείχνει μόνο το χέρι του. Γιατί δεν δείχνει όλο τη φάτσα? Γιατί δεν δείχνει όλο το κορμί? Γιατί? Που ξανακούστηκε να φαίνεται μόνο η γυναίκα και ο άντρας να μην φαίνεται? Μήπως είναι αυτό το αδύνατο της σημείο? Μήπως άμα το δούμε αυτόν θα μπορέσουμε να τη ρίξουμε? Ναι, μήπως είναι αυταρχική? Γιατί δεν μας το δείχνει? Να της τον κλέψουμε? Μήπως μπορούμε να της τον κλέψουμε? Υπάρχει τρόπος. Πρέπει να το βρούμε στα social. Πρέπει να κάνουμε μεγάλη εκστρατεία για να δούμε ποιος είναι, τι είναι αυτά τα πράγματα. Πού ξανακούστηκε να την εκτιμάει αυτή, να τη σέβεται? Πού ξανακούστηκε? Τι κάνουν, λέει, ένα δημιουργημένη οικογένεια. Α, Παναγία μου, δεν μπορώ. Πού ξανακούστηκε τέτοιο πράγμα, αφού είπαμε ότι η γυναίκα, όποιον άντρα παντρευτεί την πρώτη φορά, τελείωσε, και ο άντρας το ίδιο. Να δούμε πόσες φορές έχουμε παντρευτεί και οι δυο μαζί αυτοί. Γιατί και αυτός
λέει, ήταν ξαναπαντρεμένος. Και αυτή ήταν ξαναπαντρεμένη. Δύο φορές χώρισε, κυρίες και κύριοι. Δύο φορές. Κάθεστε και ακούτε βίντεο γυναίκας που χώρισε, που παντρεύτηκε και χώρισε δύο φορές. Δύο ολόκληρες φορές. Και είναι μόνο 50. Τι θα γίνει μέχρι τα 80 της? Δεν ακούω λόγια ότι θα μείνει με αυτόν. Όχι, όχι. Εγώ έχω φτιάξει τις προφητείες μου. Είπαμε, τα ξέρω όλα. Είμαι μια Κασάνδρα και δεν θα γίνει αυτό. Πω. Και τα ζωάκια, τα κακοποιεί, τα βγάζει τα βίντεο. Ναι, και είναι παλαβή, δεν βγάζει τα παιδιά να την κράζουμε, τη βγάζει τα παιδιά, βγάζει τα ζώα. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε έναν τρόπο ότι καταπατά και τα δικαιώματα των ζώων. Αχ, δεν μπορώ, κουράστηκα. Πρέπει να ψάξω να βρω έναν τρόπο πώς μπορώ καθημερινώς να φτιάχνω νέο προφίλ για να τις γράφω μαλακίες. Δεν μπορώ, sorry, να τις γράφω ξυπνάδες, δεν μπορώ. Και άκουσα, λέει, ότι το YouTube και η Google και οι ιστοσελίδες θα βγάλουν, λέει, νομοθεσίες. Αν κάποιος φτιάχνει περισσότερα προφίλ μέσα σε λιγότερο χρόνο θα τον μπλοκάρουν. Τι θα κάνω εγώ μετά, θα αναγκαστώ να αγοράσω VPN? Να ξοδεύουμε κι άλλο? Αυτά, κυρίες και κύριοι. Ήταν ένα αυτόματο αυτοτρολαριστικό βίντεο με πολύ αγάπη. Πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ καλοσύνη. Λέω τη γνώμη μου χωρίς να ζητηθεί. Ναι, σίγουρα θα βρεθούν άνθρωποι από κάτω να πούν ότι είμαι κορδευτική. Disclaimer, δεν έχω μόνο ένα άνθρωπο στο μυαλό μου, έχω χιλιάδες. Αν κάποιος από εσάς πάρει προσωπικά αυτό το κορδευτικό βίντεο, it's on him, it's on her. Κάτι θα έχει, κάτι θα έχει. Από σιμούγια. Αυτό ήταν το σημερινό Netflix. Εσύ, βρε, δεν τρέπεσαι που δεν παρουσιάζεσαι? Τι είναι αυτή η κατάσταση? Αχ, εμπορώ. Εμπορώ. Έλεος, έλεος, το λάδι είναι το καλό μου, λαλίντζι Ναστάζια. Εκεί πρέπει, όσοι είδατε το Βουράτε Γειτόνι, έχετε το reference. Αυτά. Ναι. Προχωράμε. Όλα καλά. Εν τω μεταξύ, αγάπη μου, τούτο το ανεμιστηράκι. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Λίτσα, κράτα γερά. Έχεις πολλά emojis να κάνει. Αυτό το εμπνεύστηκα γιατί σήμερα κάτω από το βίντεο έγραψε μια κοπέλα την από ψάρα της και έγραψε «Συγχωρέστε με, αλλά». Και της απάντησα και εγώ από κάτω «Το καλό το necking, πάντα ξεκινάμε να συγχωρέστε με, αλλά». Και μετά σκέφτηκα να κάνω αυτό το βίντεο και θα το κάνω Netflix. Δεν μπορώ. Άντε, πάω να κάνω το βίντεο της συμμετοχής και σήμερα έπιασα τις ιστορίες του Ντίτι και ξέχασα να... Δεν πρόλαβα να το κάνω. Του Ντίτι! Ποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό? Α, ναι, σωστά! Ναι! Τι είναι αυτά που κάνεις? Θέλει να μας διδάξει τις ανομαλίες του Ντίτι, ρε, τι δεν καταλαβαίνεις? Δεν θέλει να μας ανοίξει τα μάτια. Και επίσης, γιατί προσπαθεί να μας ανοίξει τα μάτια? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εμείς τα θέλουμε κλειστά. Μάτια αρνητικά κλειστά. Ναι, μωρό μου. Eyes wide shut. Τι κι αν ο Stanley Kubrick έκανε περισσότερο από 20 χρόνια πριν, 23 χρόνια πριν εκείνη την ταινία, 24, πόσα ήταν για να τους κάνει expose? Όχι, εμείς τα θέλουμε τα μάτια μας ερμητικά κλειστά. Δεν φανταστώ εγώ δηλαδή ότι αν δεν μ' αρέσει, όταν δεν μ' αρέσει ο Ντίτι, απλά δεν βλέπω το βίντεο και δεν γράφω το σχόλιο. Μα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να μην δω το βίντεο, αφού εγώ δεν μπορώ, εγώ είμαι άρρωστη με αυτήν. Μόνο το βίντεο τη θέλω να βλέπω. Τη βλέπω και φτιάχνομαι. Καταλαβες? Τη βλέπω, νευριάζω και φτιάχνομαι, γιατί αυτή είναι η γλώσσα της αγάπης μου. Το necking. Τι είναι, Νικολάκη μου? Κάνω stand-up comedy, ρημένα μου. Κάνω θέατρο. Σι, γιατί δεν είμαι? Αφού γελάμε. Δεν καταλαβαίνεις πότε γελάμε. Θα το κόψω αυτό από το βίντεο, γιατί θα πούμε ότι τσακωνόμαστε συνέχεια και το παιδί νομίζει ότι τσακωνόμαστε. Να το παιδί που δεν ξέρει τι σημαίνει καυγάς. Να! Σε τέτοιο σπίτι ζει που δεν ξέρει τι σημαίνει καυγάς. Που να τα πεις και να σ' ακούσου. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Έλα εδώ, μωρό μου. Έλα εδώ. Σου πάρω μια συνέντευξη. Επαιρεσίες, φωνάξτε. Εγώ τώρα σε αυτό το βίντεο παίζω μια κυρία που κάνει νέγκινγκ. Μια ψυχούλα. Εντάξει, υποδείω με την ψυχούλα. Θέλω να σε ρωτήσω, είναι καλή μαμά αυτή, βρε? Σε δέρνει αυτή η Θέκλα, σε δέρνει? Όχι. Σε χτυπάει? Σε βαράει? Όχι. Σου θυμώνει? Τι έχεις να πεις για να την καταγγέλεις? Πες μου εμένα. Καταγγέλω δύο ματάκια. Δεν πλάκα μου. Δεν
δεν θα σε καταγγείλω και φοράμε και δύο κίτρινη μπλούζα. Είμαστε ασοχτοί. Προχθές τι σου είπα. Του λέω, είσαι τέλεια γιος του πατέρα σου, γιατί έκανε κάτι ακριβώς όπως αυτό που κάνει ο Πάνος και μου λέει, γιατί εσένα δεν είμαι δικός σου γιος. Και του εξήγησα, πως ήταν έκφραση. Είσαι γιος του πατέρα σου, είσαι γιος της μάνας σου. Αυτά. Αν τε πω να κάνω το βίντεο της συμμετοχής. Λάκη, εσύ έχεις να πεις τη γνώμη σου. Λάκη, τα δικαιώματα σου, Λάκη, καταπατούνται από αυτή τη γυναίκα, Λάκη. Από αυτή τη γυναίκα, Λάκη. Περίμενε. Έλα, έλα. Έλα να κάνεις ένα κλείσιμο από αυτά που ξέρεις τα μεγαλειώδη. Έλα. Γιο. Ζω. Ζω. Για να τη μισώ. Ζω. Ζω. Για να τη μισώ. Ξαναγεννιέμαι για να τις γράφω κακίες. Ξέρεις που ξαναγεννιούνται. Με νέα προφίλ. Ζω. Ζω. Για να τη μισώ.